Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί εγγραφή. Λοιπόν, ο αρχικό τίτλο αυτού του vlog που είχα αποφασίσει ήταν Όλη η Ελλάδα σε ένα μετρό. Αλλά τώρα, ξεκινώντα το γύρισμα, άλλαξα γνώμη. Δεν μα παρατάσκει, κυρία μου. Αυτόκλητη συμβουλά στο μετρό. Λοιπόν, μου γράφει μια νεαρή κοπέλα. Καλησπέρα, πολύτιμη και πολύ αγαπημένη κυρία Θέκλα μου. Αγάπη μου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να επικοινωνήσει εν γέννη το ζήτημα για τις αποψάρες των αυτόκλητων επικριτών. Αποψάρες αυτόκλητων επικριτών. αυτόν που σε επικρίνουν από μόνοι τους. Αυτοπροσκαλεσμένοι. Ήμουν το πρωί στο μετρό κάθεται απέναντί μου μία κυρία γύρω στα 65, με αμφίεση θεού σα, με ρωτάει αν πρέπει να αλλάξει μετρό για κατεύθυνση προς τον Πειραιά και την ενημέρωσε ευγενικά και χαμογελαστά πως δεν χρειάζεται. Πως όχι, δεν χρειάζεται. Μετά, από ούτε δέκα δευτερόλεπτα, εθελουσία παίρνει θάρρο και μου λέει πόσο χρονών είσαι. 29 της απαντώ. Παντρεμένη, όχι της ξαναπαντώ. Πρέπει να χάσεις κάποια κιλά να δείξει ομορφιά σου, μου λέει. Όχι, τις αποκρίνομαι με χαμόγελο, είμαι καλά με το σώμα μου. Άμα κάνεις παιδιά, συνεχίζει, θα έχεις θέμα μετά. Και πρέπει να κάνεις νηστείες από τώρα. Αυτές πορείς η εκκλησία, θα σε βοηθήσει πολύ. Άλλα λέει εγώ, μην, πιστε... μην πιστεύοντας για το θάρρο που πήρε μια τυχαία γυναίκα, και την όλη τη παρεμβατικότητα. Εν τω μεταξύ, το σώμα μου θα σα δείξω τη φωτογραφία γιατί δεν φαίνεται το πρόσωπο τη κοπέλα. Κοιτάξτε. Η κοπέλα είναι όχι κανονική, αδύνατη. Όχι, το στέλνω γιατί μήπω δεν βλέπω εγώ κάτι καλά. Είχα αναταραχή και καρδιοχτύπη για τουλάχιστον 10 λεπτά. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κάποια απόλυτα αρσενικά εννοείς τους άνδρες μισογύνηδες, ή βασιλοκόρες, μάλλον, ανώτεροι όλων μας, που αποφασίζουν να μοιραστούν έτσι αυτόκλητα μαζί μας την αποψάρα τους για τα σώματά μας. Πάχινες, αδυνάτισες, πρέπει να χάσεις, πρέπει να πάρεις και αναλόγως έτσι να επιπλήξουν ή να επιβραβεύσουν. Ο σεξισμός είναι σεξισμός με κεφαλαία, συμφωνώ απόλυτα. My body, my rules, βασικός φεμινισμός του 70. Το δικό μου σώμα, οι δικοί μου κανόνες. Ντρέπομαι για την κοινωνία που ζω. Επιθετικότητα πάσης φύσεως, επεκτατισμός, χειριστικότητα, παραβατικότητα των ορίων. Μόλις γύρισα σπίτι, μόνο σε σένα σκέφτηκα να το μοιραστώ. Ευτυχώς που υπάρχουν τα βλόξου και συνερχόμαστε. Και της απάντησε επιλέξει τι μαλακιστήρι. Τι μπίπ που είναι αυτή. Πραγματικά δεν τη έπεφτε κανένα λόγο. Και να ήσουν 100 κιλά που είμαι εγώ, πάλι δεν θα τη έπεφτε. Θα το κάνω βίντεο. Και μου λέει, δεν πέφτει λόγο σε κανέναν για κανέναν. Απορώ πω δεν απάντησα. Συνήθω είμαι ετοιμόλογη. Αλλά σα στήσα. Λέω, δεν μπορεί να ακούω καλά. Ευχαριστούμε που είστε στη ζωή μα. Λειτουργήμα, μα δίνετε δύναμη και πολύτιμε γνώσει. Λοιπόν, δεν μα παρατά, κυρία μου. Πού μπήκε μέσα στο μετρό, να πα, δεν ξέρω εγώ που θα πήγαινε. Σε κάνα μνημόσιο, να θα πήγαινε, δεν ξέρω που θα πήγαινε. Γιατί Κυριακή μου μου το στείλει η κοπέλα. Και λέει να το πρωί στο μετρό. Πήγαινε να εκκλησιαστεί, δεν ξέρω πού πήγαινε. Και βρήκε μια κοπέλα μπροστά σου, που δεν τη γνωρίζει. Τη ρώτησε κάτι και η κοπέλα σου απάντησε ευγενικά και με χαμόγελο. Άρα με το που σου απάντησε η κοπέλα ευγενικά και με χαμόγελο, εσύ, επειδή είσαι ναρκισίνα, ναι, έτσι είναι οι ναρκησίνες. Έτσι είναι οι ναρκησίνες. Έτσι είναι η Έτσι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Είναι επεκτατικοί και επικρίνουν του άλλου και κάνουν του άλλου να νιώθουν άσχημα. Μπαίνει ένα άνθρωπο μέσα στο μετρό. Εντάξει, δεν ξέρει κανέναν. Κανέναν. Βλέπει απέναντι της μία κοπέλα. Αυτή η κοπέλα όταν τη ρωτάει για τη διαδρομή της απαντάει ευγενικά. Άρα παίρνει το μήνυμα ότι αυτή η κοπέλα είναι καλοήθης. Γιατί αν δεν ήταν καλοήθης δεν θα της απαντούσε καν. Δεν θα της, ε, δεν θα της έδινε καθόλου προσοχή και δεν θα της χαμογελούσε κιόλας. Ξέρετε πόσο πολλοί ενοχλούνται από την καλοσύνη, την καλοήθεια και την ευγένεια αυτές τις σκοτεινές προσωπικότητες που είναι η Το έχω πει, ακόμη δεν έχει βγει, σε ένα από τα βίντεο της συμμετοχής, ότι έχω παραγγείλει και ε, ε, έχει έρθει στο courier, ακόμη δεν πήγα να το πάρω, ένα βιβλίο του Scott Peck, το οποίο έχει τίτλο «Άνθρωποι του ψεύδους». Και είναι ένα βιβλίο που έγραψε 30 χρόνια πριν, στο οποίο αναφέρεται στον αρκισισμό. Λοιπόν, ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει ναρκισιστικά στοιχεία. Η καλοκάγαθη 65χρονη κυρία στο μετρό. Η υπάλληλο σε ένα κατάστημα η οποία φέρεται με αγένεια και αγνωμοσύνη στην προϊστάμενη της, στην, στο αφεντικό της. Έπαθα την πλάκα μου, ρε παιδιά, έπαθα την πλάκα μου. Με το βίντεο υπάρχουν κάτι ναρκισίνες που βρέθηκαν τρία-τέσσερα ατομάκια να πάνε από κάτω και να γράψουν φανατισμένα μηνύματα, φανατισμένα σχόλια εναντίον της εργοδότριας μόνο και μόνο επειδή το εργοδότρια. Αυτός ο μαυρό ασπροστρόπος σκέψης. Όλοι οι εργοδότες είναι κακοί, όλοι οι εργοδοτούμενοι είναι καλοί. Όλες οι γριές είναι καλές, όλη οι νεαροί είναι κακοί. Αυτός ο ασπρόμαυρος τρόπος σκέψης, αν μη τι άλλο, δείχνει αμάθεια. Έλλειψη παιδείας και ίσως και προβολή. Τι σημαίνει προβολή? Προβάλλω τα δικά μου θέματα, τα δικά μου σκατά πάνω στους άλλους. Υγριά στο μετρό, υγριά στο μυαλό, γιατί 65 χρονών μια γυναίκα δεν είναι γριά, είναι νέα εάν έχει νεανικό μυαλό. Το γερασμένο μυαλό στο μετρό, η ναρκισίνα 65χρονη θεούσα στο μετρό, προέβαλε τα δικά της κομπλεξιλίκια πάνω στην 29χρονη κοπέλα, η οποία έκανε το σφάλμα εντό αγωγικών να της απαντήσει ευγενικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Βεβαίω πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Αλλά στην πρώτη επίκριση, στην πρώτη μαλακία που θα πετάξει ο καθενάρχη, πρέπει να το κόβουμε. Πόσο χρονών είσαι, δεν σα αφορά. Ακόμη και αν είναι για να σου πει ότι φαίνεσαι νεότερη από την ηλικία σου, δεν την αφορά η ηλικία σου. Τι αφορά μια άγνωστη γυναίκα στο μετρό, η ηλικία σου. Αυτό από μόνο του δείχνει φοβερή αγένεια. Να ρωτάς κάποιον άνθρωπο την ηλικία του. Τι λόγος υπήρχε να ρωτήσει την ηλικία σου. Όταν μία γιατρός και σε εξέταζε, και έπρεπε να γράψει κάτω στο ιατρικό σου ιστορικό την ηλικία σου, την ημερομηνία γέννηση σου. Ήταν μια πιθανή εργοδότρια που σου έπαιρνε συνέντευξη για να δει αν θα σε πάρει τη δουλειά και θέλει να δει την ηλικία σου. Δεν είχε κανένα λόγο να ρωτήσει την ηλικία σου. Μετά, δεύτερη ερώτηση, ακόμη αγενέστερη. Είσαι παντρεμένη. Τι την ενδιαφέρει, τι την αφορά αν είσαι παντρεμένη. Τι είναι, εργάζεται στη στατιστική υπηρεσία. Οπότε, προτού φτάσει στο ψητό να σου πει ότι πρέπει να δυνατήσεις, και μετά να σου πει ότι άμα παντρευτεί και κάνει παιδιά θα παχύνει πολύ και δεν θα δυνατίζει. Γιατί προφανώ ίσω η ίδια έπαθε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι σκατά. Τι έχει με στο μυαλό του ο καθένα. Αυτό είναι η προβολή. Ό,τι σκατά έχω μέσα στο μυαλό μου, τα προβάλλω στου άλλου. Ό,τι κομπλεξιλίκια έχω μέσα μου, τα βλέπω στου άλλου. Ό,τι έχει συμβεί στη δική μου ζωή, θεωρώ ότι σίγουρα θα συμβεί και στη ζωή των άλλων. Αυτό είναι η προβολή. Προβάλλω τους δικού μου φόβους πάνω σου. Προβάλλω τη δική μου ενοχή πάνω σου. Προβάλλω τα δικά μου σκατά πάνω σου. Μπιπ, μπιπ, μπιπ αυτό το βίντεο. Όλο μπιπ. Όλο μπιπ. Γι' αυτό είπα να βάλω τον τίτλο «Όλη η Ελλάδα σε ένα μετρό». Γιατί είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν τέτοια σχόλια όπως αυτά που ήταν στο χθεσινό βίντεο. Και μάλιστα κάποιος βλάξ, ο οποίο από ότι μπήκα στο προφίλ του και είδα ότι πρώτη φορά έμπαινε στο κανάλι, έγραψε Θα περίμενε εσύ που είσαι καλή ψυχολόγο να δει τα λάθη που έκανε η εργοδότρια. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Έχει πολλέ εργοδότρε οι οποίε ψυχοεκπαιδεύονται. Έχει πολλέ εργοδότρε και πολλού εργοδότε οι οποίοι νοιάζονται για το καλό των υπαλλήλων του. Έχει πολλού εργοδότε και πολλέ εργοδότρε οι οποίοι έχουν έγνοια μην τυχόν και μείνει χωρί χρήμα το υπάλληλο του και του δίνουν πλήρη μισθό και πλήρε ωράριο ενώ δεν το χρειάζονται. Έχει πολλού. Ναι, έχει πάρα πολλού και εσύ ξέρει. Και εγώ είμαι κακή ψυχολόγο και εσύ είσαι καλό ψυχολόγο, όποιο βλάξει κι αν είσαι, έχει μπει σε απόκρυψη. Η κακία είναι επιλογή παλαβο... παλαβή προέλευση. Είναι βλακώδε να επιλέγουμε την κακία αντί την καλοσύνη. Είναι βλακώδε να θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, όλοι οι λευκοί είναι καλοί άνθρωποι και όλοι οι μαύροι είναι κακοί άνθρωποι. Όλοι οι εργοδότε είναι κακοί άνθρωποι και όλοι οι εργοδοτούμενοι είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό ο στερεοτυπικός τρόπο σκέψη, αυτή η στενομυαλιά, αυτό το. πώ να το πω, το κομπλεξιλίκι. Είναι δυστυχώς πολύ συνηθισμένο στην ελληνική κοινωνία και στην Κυπριακή. Πάρα πολύ συνηθισμένο. Το έχουμε εμεί οι Έλληνε αυτό. Έτσι. Τσουβαλιάζουμε. Τσουβαλιάζουμε, θεωρούμε ότι μα πέφτει λόγο. Μπαίνουμε μέσα στο μετρό και βλέπουμε μια κοπέλα άγνωστη σε εμά και τη κάνουμε ανάκριση. Πόσα χρονών είναι, αν είναι παντρεμένη ή όχι, αν πρέπει να χάσει ή να βάλει κιλά. Την τρομοκρατούμε ότι αν θα κάνει παιδιά θα παχύνει και δεν θα μπορεί να δυνατήσει. Δεν μα παρατάτε, λέω εγώ. Δεν μα παρατάτε. Ή όλε. Όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρουν, όλα τα σκοτώνουν, όλα τα μαγειρεύουν, όλα τα. Α, α κα, είσαι καλό σου. Στη δικτατορία των ηλιθείων ζούμε. Ειλικρινά θυμώνω. Θυμώνω πάρα πολύ. Γιατί αυτή η αγενή, θραπή, αλαζονική. Ναρκισιστές άνθρωποι ταλαιπωρούν ανθρώπους γύρω τους και γνωστούς και αγνώστους. Με όλη τους τη ξερολίαση και όλη τους την φοβερή αλαζονία. ποιο νομίζεις ότι είσαι. Ποια νομίζεις ότι είσαι. Ποια νομίζεις ότι είσαι από οποιαδήποτε κοπέλα συναντήσεις μέσα στο μετρό θα τη μεταφέρεις τη σοφία σου. Τη βλακία σου μεταφέρεις, δεν τη σοφία σου και θα τι προκαλέσει τη κοπέλα συναισθηματική αναδρομή για να είναι απορριθμισμένη συναισθηματικά μετά. Να τη θυμίσει, δεν ξέρω εγώ ποιον έχει από το δικό τη παρελθόν. Κάποια δασκάλα, ίσω, κάποια μάνα, κάποια γιαγιά που τα ξέρω όλα σαν και σένα. Και που αντί να κοιτάζει τον εαυτό τη και τα δικά τη χάλια, προέβαλε τα σκατά τη πάνω στου νέου ανθρώπου και στη νέα γενιά. Κάτω τα χέρια από τη νέα γενιά. Κάτω τα χέρια από του ανθρώπου που κάνουν πνευματικό αγώνα. Κάτω τα χέρια από του ανθρώπου που ψυχοεκπαιδεύονται. Κάτω τα χέρια από του ανθρώπου που είναι πραγματικά με την όρεξή του και τη διάθεση να μάθουν σε αυτό το κανάλι. Έχω γίνει έξαλλη και από αυτό το περιστατικό που μου περιέγραψε η κοπέλα και από τα χθεσίνα στο κανάλι. Έχω γίνει έξαλλη. Απόκρυψη κατευθείαν σε όποιον γράφει βλακίες από εδώ και πέρα. Μηδενική ανοχή στου ανθρώπου που μπαίνουν σπίτι μα, που μπαίνουν στον προσωπικό μα χώρο, στον προσωπικό ψυχολογικό μα χώρο και μα κακοποιούν. Μηδενική ανοχή. Εδώ είναι το κανάλι μου και όποιο μπαίνει και γράφει σχόλια τα οποία είναι αντιψυχοεκπαιδευτικά, όποιο μπαίνει και γράφει σχόλια με τα οποία διαδίδει σεξισμού, μισογυνισμού, ρατσισμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όποιο προβάλλει τα ναρκιστικά του κατά πάνω στου υπόλοιπου θα μπαίνει σε απόκρυψη. Και έτσι και σε φιλενάδα που έγραψε στο email. Είναι ο εαυτό σου, είναι το σώμα σου, είναι το κορμί σου, είναι η ζωή σου και κόψε το από την αρχή. Οποιοδήποτε ενδεδειλίκο, ενδεδειμένο με προβιά προβάτου, η κυρία στα 65 εντυμένη σαν θεούσα. Α, ακίνδυνη. Ακίνδυνη. Έρχεται και σου ρωτάει προσωπικέ ερωτήσει, ανεπίτρεπτε ερωτήσει, ερωτήσει που δείχνουν έλλειψη ευγένεια και έλλειψη διάκριση, κόψε τη το. Πε τη. Είσαι τίποτα στατιστική υπηρεσία. Αυτό που ρωτά δεν σε αφορά. Η ερώτηση σου έχει ξεφύγει από τα όρια του τι ερωτήσεις μπορούσε να κάνει ένας άγνωστος σε μένα άνθρωπος, σε μένα στο μετρό. Ή δεν μα παρατασκυρά μου και σήκω και πηγαίνε παρακάτω. Ξέρω ότι έχει πολλά βαγονιά το μετρό. Μην τη απαντήσει, καν τίποτα. Κάνε πω δεν ακού και φύγε. Έχει διάφορου τρόπου να αντιδράσει. Ή να τη την πει, ή να την αγνοήσει και να φύγει από εκεί, ή να γυρίσει να την κοιτάξει με ένα βλέμμα εξαιρετικά θυμωμένο και να φύγει, να χεστεί επάνω τη. Συγνώμη που μιλάω έτσι. Δεν μπορώ, τσαντίζομαι. 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 Τσαντίζομαι γιατί έχει ανθρώπου οι οποίοι όντω έχουν γνώσει. Έχει ανθρώπου που είναι διαιτολόγοι, για παράδειγμα, ή ιατροί. And they write the tube. Μπαίνουν μέσα στο μετρό και βλέπουν ανθρώπου μπροστά του οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο σημάδι πάνω στο δέρμα του που να ενδεικνύει μια ασθένεια, να είναι σύμπτωμα μια ασθένεια οτιδήποτε και δεν ανοίγουν το στόμα του να πούν τίποτα όσο μάλλον να πούν για τα κιλά κάποιου ή τη σωματική του διάπλαση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν λέμε την άποψη μα εκτό κι αν μα ζητηθεί και όταν μα ζητηθεί τη λέμε με πολύ διακριτικότητα. Αυτό σημαίνει άνθρωπο αξιόλογο. Το να ανοίγει το στόμα του και να πετάει βλακίε επειδή έτσι του κάπνισε και επειδή έτσι φαντάστηκε και επειδή έτσι κατάλαβε και επειδή έτσι το τέριαξε με τα δικά του αποθυμένα, δεν είναι ούτε αντίδραση καλλιεργημένου ανθρώπου, ούτε πνευματικού ανθρώπου, ούτε τίποτα. Μηδενική ανοχή στους αγενείς. Μηδενική ανοχή στους αλαζόνες. Μηδενική ανοχή στους ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τους άλλους ανθρώπους. Και όποιος είναι ε, γραμμένος εδώ στο κανάλι, όποιος έχει πατήσει εγγραφή και παρακολουθεί τα βίντεο... ...και θεωρεί ότι εγώ δεν είμαι καλή ψυχολόγος και ότι έκανα λάθος το χθεσινό βίντεο που είπα την αλήθεια αυτή που είδα ως ψυχολόγος διαβάζοντας το email και γνωρίζοντας και το πρόσωπο. Όχι με την έννοια του ότι γνωρίζω το πρόσωπο και έχω γνώμη επηρεασμένη. Καμία σχέση. Εδώ για τον ίδιο μου τον εαυτό λέω πολύ συχνά έχω κάνει λάθος, έχω κάνει λάθος στο παρελθόν, έκανα λάθος να το διορθώσω. Όποιο νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από εμένα και έρχεται να παρακολουθήσει τα βίντεο από περιέργεια και για να κάνει το ξερόλα στα σχόλια, να φύγει από μόνο του, ναι, είναι και τον βαζούγο σε απόκρυψη. Σοβαρά. Θέλουμε καθαρό περιβάλλον. Καθαρό περιβάλλον. Ξέρω ότι έχει πολλού ναρκιστού εκεί έξω, ξέρω ότι έχει πολλού προβληματικού εκεί έξω, ξέρω ότι έχει πολλού ανθρώπου οι οποίοι δεν κάνουν τον κόπο να χρησιμοποιήσουν το όποιο μυαλό έχουν για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και θέλουν συνεχώ να προβάλλουν μαλακίε ο ένα πάνω στον άλλον. Δεν έχει πρόβλημα να υπάρχουν, αλλά όχι μακριά από μα. Μακριά. Δεν του θέλω. Δεν του θέλω. Εσύ θέλετε. Εγώ προσωπικά δεν του θέλω. Ah, Ευτυχώ που. <laughs> ευτυχώς που με έχει βοηθήσει ο Στέλιος ο Καρνιωτάκη και βάζω το κομπρέσορ στα βίντεο και δεν θα σα φω τα αυτιά με αυτέ τι κορώνε τη σημερινέ. Ήταν ένα θυμωμένο βίντεο, αλλά ο θυμό είναι ένα υγιέ συνέστημα και μα βοηθάει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κλείνουμε και τα αυτιά και την πόρτα στου οποίουδήποτε κακοποιού, ανθρώπου με ξύλινη γλώσσα, ανθρώπου οι οποίοι ανοίγουν το στόμα του για να προκαλέσουν κακό. Αγενείς, αλαζόνες, επεμβατικούς, ναρκισιστές και ούτω καθεξής. Μακριά από μας.